Παρέμβαση ανάσα στο κατασκευαστικό κλάδο αποτελεί αναθεώρηση τιμών των δημοσίων έργων λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Όντως υπήρξε ένα αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα. Το θέμα είναι ότι δεν περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, τα 2/3 περίπου των υλικών των οποίων χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσχερή κατάσταση για τους ανθρώπους που εκτελούν τα έργα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν ανταποκρίνεται το Υπουργείο είναι στο εργατικό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί πάνω από 30% και αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση τιμών. Δεν ικανοποιεί τον κατασκευαστικό κλάδο, διότι δεν περιλαμβάνει μια μεγάλη ομάδα υλικών που εσωματώνονται στα δημόσια έργα, όπως είναι τα σκυροδέματα, τα αδρανή υλικά για τις ασφαλτοστρώσεις και προπαντός τσιμέντο, τούβλα, άμμο και όλα τα συναφή. Την ίδια ώρα ο τεχνικός κόσμος τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν στην επίμαχη απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και άλλα δομικά υλικά, των οποίων οι τιμές έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Το Υπουργείο πρέπει να προστρέξει σε μια δεύτερη απόφαση αναθεώρησης των τιμών στα δημόσια έργα και αυτή αναμένει ο κατασκευαστικός κλάδος. Τα έργα τα οποία μπορούμε να πούμε έχουν μια καλή πρόοδο είναι αυτά για τα οποία έχουν αναδοθεί μικρές εκπτώσεις. Έργα όμως χτυπημένα, αυτά έχουν βαλτώσει και δεν αναμένεται η έγκαιρη αποπεράτωσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σίδερα από τα οποία χρησιμοποιούμε στις οικοδομές, το οποίο έχουν υπερδιπλασιαστεί οι τιμές τους πλέον σήμερα και συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα δημόσια έργα και όσα έχουν ήδη δημοπρατηθεί με παλιές τιμές, οι συνάδελφοι εργολήπτες είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν στη συνέχιση των εργασιών. Θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει και μια περαιτέρω από τη μία αναθεώρηση των υπόλοιπων υλικών που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές. Στα προβλήματα που προκύπτουν σε δημόσια έργα που αναλήφθηκαν με μεγάλες εκπτώσεις τα τελευταία 2 χρόνια, αναφέρθηκε το μέλος της διοίκησης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών, Ζαχαρίας Αθουσάκης. Έργα που υλοποιούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες κινδυνεύουν να τυναχτούν στον αέρα διότι έχουν αναλυφθεί με μεγάλες εκπτώσεις. Συνεπώς, δίχως τις απαιτούμενες αναθεωρήσεις των τιμών, δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σε οικονομικό αδιέξοδο έχει οδηγηθεί και ο κλάδος των οικοδόμων με φόντο τη δραματική αύξηση του κόστους στις πρώτες ύλες. Κάποιος που σκέφτεται να βάλει μπρος να κατασκευάσει είτε κατοικία είτε επαγγελματικό χώρο, το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά όταν μέσα σε ένα μήνα βλέπουμε ένα 35-40% άνοδο. Εμείς ζητάμε πρώτη κύριε την ελάφρυνση και να μπει και πλαφόν ουσιαστικά στην κερδοσκοπία των μεγάλων μήλων λόγω των μεταφορών, του αυξημένου κόστου μετακίνησης που έχουν τα εμπορεύματα αυτή τη στιγμή, αλλά κύριε και να μειωθεί και ο ΦΠΑ.